Την 3η 25 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του Θέσαλεν Τεεευροσπασ 2024, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων κατά την εβδομαδιαία του ανάρτηση την Κυριακή στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μεθαύριο 3η 25 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσει για το Θέσσαλι εν τεύρο 2024 συνολικού προπολογισμού 4,45 εκατομμύρια ευρώ. Στόχο του προγράμματο είναι η στήριξη του τουρισμού στι περιοχέ τη Θεσσαλία που χτυπήθηκαν από τον Ντάνιελ και του Εύρου που επλήγησαν από τι πυρκαγιέ του περασμένου καλοκαιριού. Οι άειλε ψηφιακέ χρεωστικέ κάρτε θα καλύπτουν δαπάνε διαμονή, εστίαση και τοπικών μεταφορών. Το πρόγραμμα δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και από την Τρίτη θα μπορείτε να κάνετε την αίτησή σα μέσω του vouchers.gov. Gr. Επιπλέον, οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παρεχόμενη ψηφιακή του κάρτα μέχρι και την τελευταία ημέρα τη επιλεχθή σα φάση και για τον προορισμό τον οποίο έχουν ήδη προεπιλέξει. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα χωρίζεται σε τρει προορισμού. Θέσαλη Α για του Δήμου Νοτίου Πιλίου, Ζαγορά Μουρεσίου και τι Δημοτικέ Ενότητε Αγριά, Πορταριά, Αρτέμιδο και Μακρινίτσης του Δήμου Βόλου. Θέσαλη B για του Δήμου Λίμνη Πλαστήρα, Αγιά, Τεμπών, πύλη πλην των δημοτικών ενοτήτων γόμφων και πιαλίων και μετεώρων. Εύρο για τον Δήμο Σουφλίου και την Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολη. Επιπροσθέτω, το πρόγραμμα θα καλύψει τρει ημερολογιακού κύκλου: από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο, από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο και από τον Νοέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με την εκδοθήσα υπουργική απόφαση, δικαίωμα συμμετοχή έχουν όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδο με βάση την τελευταία καθαρισμένη δήλωση φορολογία εισοδήματο φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022. Όσοι δεν έχουν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι του κύρια κατοικία στου επιλεχθέντες προορισμού, όπω αυτή προκύπτει από την τελευταία εκαθαρισμένη δήλωση φορολογία εισοδήματο φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτο 2022. Όσοι δεν είναι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματο κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2023-2024.